Φρένο Μητσοτάκη και επιτήρηση των εμβολιασμών έφερε ως άλλος από τις εικόνες υπουργών, υφυπουργών και κρατικών αξιωματούχων που έσπευσαν να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα με την αύξηση του εμβολίου στη χώρα, στερώντας εμβόλια από κάποιους που τα είχαν περισσότερο ανάγκη. Να διορθώνουμε τα όποια λάθη γίνονται, που είναι, ξέρετε κάτι, μια πραγματικότητα την οποία και με βάση το τέστινγκ το οποίο κάνουμε σε κάθε κομμάτι της διαδικασίας, οτιδήποτε θα υπάρχει. Στις 23 Δεκεμβρίου, με ανακοίνωση του Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, ενημέρωνε ότι ανάμεσα στους πρώτους που θα εμβολιαστούν από τις 27 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου είναι οι 45 αξιωματούχοι της κυβέρνησης σε κρίσιμα πόστα. Ένα μόνο 24 ώρα αργότερα, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε και έφτασε τους 126. Δεν ζήτησα να εμβολιαστώ. Με πήραν τηλέφωνο από την Επιτροπή και είπαν ότι είναι η ώρα να κάνει το εμβόλιο αύριο, τάδε του ώρα, στο τάδε νοσοκομείο. Ναι. Και πήγα και εμβολιάστηκα. Δεν έκανα selfie, δεν έκανα λάθη, δεν έκανα τίποτα από όλα αυτά. Μου είπαν ότι είναι η ώρα μου να εμβολιαστώ και πήγα και εμβολιάστηκα. Ως άλλος όμως ξέσπασε όταν έγινε γνωστό πως τα εμβόλια στο νοσοκομείο Σωτηρία δεν έφτασαν για να εμβολιαστούν οι ίδιοι υγειονομικοί, αφού έσπευσαν στο νοσοκομείο τουλάχιστον 20 αξιωματούχοι για να κάνουν το εμβόλιο. Σε όλη την Ευρώπη προτεραιότητα έχουν οι υγειονομικοί και οι ευπαθείς ομάδες. Στην Ελλάδα του κύριου Μητσοτάκη προτεραιότητα έχουν τα πολιτικά ρουσφέτια. Το Μέγαρο Μαξίμου έβαλε πάγο στους εμβολιασμούς κρατικών λειτουργών, οι οποίοι τελικά έφτασαν τους 66 από τους συνολικά 1.128 εμβολιαστέντες σε όλη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πολιτική ηγεσία είναι ένα θετικό παράδειγμα. Αυτό είναι ένα υπεραρκετό μήνυμα από την πλευρά του πολιτικού κόσμου προς την κοινωνία. Τελεία. Τα υπόλοιπα συντεταγμένα όλοι πειθαρχούν και πρέπει να πειθαρχήσουν χωρίς κανένας είδους επικοινωνιακές πλευρές στην σειρά με την οποία η Επιτροπή Εμβολιασμού καθορίζει το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Προφανώς θα κάνω και εγώ το εμβόλιο. Στην ώρα μου. Τώρα είναι η ώρα να θωρακίσουμε τους ανθρώπους που δίνουν την πρώτη γραμμή στα νοσοκομεία. Με εντολή Μητσοτάκη έγινε το επικοινωνιακό σοου των εμβολιασμών. Με την οργή του κόσμου τα μαζεύουν άρον-άρον. Για να μην επαναληφθούν οι εικόνες που προκάλεσαν αλγινές εντυπώσεις, τη διαδικασία εμβολιασμού θα επιβλέπει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.